Διαβίβαση δικογραφιών, άρθρο 86 του Συντάγματος. Διαβίβαση δικογραφίας που αφορά τους παρακάτω. Πρώτον, Αντώνιο Σαμαρά, Πρωθυπουργό από την 26 του 2012 έως την 26 πρώτου 2015. Δεύτερον, Παναγιώτη Πικραμένο, Πρωθυπουργό από την 16 Πέμπτου 2012 έως την 26 του 2012. Τρίτον, Δημήτριο Αβραμόπουλο, Υπουργό Υγείας από το έτος 2006 έως το έτος 2009. Τέταρτον, Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας από την 7 Ιανουαρίου του 2010 έως την 17 Πέμπτου του 2012. Πέμπτο, Ανδρέα Λικουρέντζο, Υπουργό Υγείας από την 21 Έκτου του 2012 έως την 25 Έκτου του 2013. Έκτον, Μάριο Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας από την 22 Έκτου του 2012 έως και την 23 Έκτου του 2013. Έβδομο, Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας από την 25 Έκτου του 2013 έως την 9 Έκτου του 2014. Όγδο, Ιωάννης Τουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών από την 5 Εβδόμου 2012 έως την 10 Έκτου 2014. Ένατο, Ευάγγελο Βανιζέλη, Υπουργό Οικονομικών από την 17 Έκτου του 2011 έως την 21 Τρίτου του 2012 και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης από την 25 Έκτου του 2013 έως την 25 Πρώτου του 2015 και δέκατον Γεώργιο Κουτρουμάνη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Μάιο του 2012. Για τις πράξεις, πρώτον, της δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων, άρθρο 159, παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΕ4 του άρθρου 1 του νόμου 4524 του 2014. Β. Της παθητικής δωροδοκίας, άρθρο 235, παράγραφος 1 έως 2 ποινικού κώδικα, όπως ίσχυε και με το άρθρο 2, παράγραφος 1, του νόμου 3666/2008 και με την παράγραφο 9α, άρθρο 24, του νόμου 3943 του 2011. Και γάμα της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ στρεφόμενης κατά του δημοσίου εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας η οποία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ άρθρο 256 περίπτωση Γ υποπερίπτωση ΒΒ του 263α του ποινικού κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο Β του νόμου 1608 του 1950. Σε συνέχεια, μεταξύ των εγγράφων που διαβιβάστηκαν είναι και η από 21 Δευτέρου του 17, 8 Τρίτου του 17 και 13 Τετάρτου του 17 αναφορές του Ανδρέα Λοβέρδου, Βασιλείου Κεγκέρογλου και Εύης Χριστοφιλοπούλου, στις οποίες φέρεται να καταγγέλλεται η τέλεση της πράξης της μη τιμολόγησης φαρμάκων και της αύξησης ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το έτος 15 από τον τότε διατελέσαντα Υπουργό Υγείας για την υποστοιχείο Γ ως άνω πράξη. Η ως άνω δικογραφία θα είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση στους εκπροσώπους των κομμάτων και στους ενδιαφερόμενους βουλευτές στο γραφείο 131 του πρώτου ορόφου του Μεγάρου με σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου εμβαδού του γραφείου. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Κλείεται η συνεδρίαση με τη συνένεση του σώματος.